Κωστά. Κόψε τα πλάνε. Έφυγε με το γαλί. Και εσύ τον έκανες. Μιλάει με ομάδα. Έχει πει ότι έχω να πω κάτι για τις πρωινές, παιδιά. Επειδή υπάρχει ένα αντικειμενικό πρόβλημα με μένα, επειδή εργάζομαι τα πρωινά και δεν μπορώ να είμαι, και επειδή τυχαίνει όλο το υπόλοιπο συμβούλιο αυτή τη στιγμή να είναι σε διακοπές, θέλω λίγο την κατανόηση. Αύριο θα υπάρχουν ρούχα εννοείται για το πρωί. Απλά δεν θέλω να έχω ευθύνη, γιατί το πρόβλημα μου είναι ο χρόνος με τα εσώρουχα και με τις κάλτσες για το απόγευμα. Δεν ξέρω αν το καταλάβατε. Θα φροντίσετε να έχετε δικά σας. Μην περιμένετε πλημμένη κάλτσα και εσώρουχα. Και πετσέτα. Το απόγευμα. Ναι, για το απόγευμα. Δηλαδή θα υπάρχουν, αλλά μην επιβαρυνθείτε με παραπάνω ήλια. Δηλαδή δεν προλαβαίνω να τα φτιάξω από τις 3 ώρα που σχολάω μέχρι τις 5 που θα είμαι εδώ. Οπότε τουλάχιστον τα εσώρουχα και τα κάλτσες να είναι δικές σας. Εντάξει. Ρούχα κανονικά τα πλένετε, τα υδρώνετε, τα αφήνετε στους κλάδους. Υπάρχει δεύτερη αλλαξιά ούτως ή άλλως. Αυτό. Στις πρωινές, δηλαδή λίγο κατανόηση. Και λίγο στο υλικό στο τέλος, να το πούμε και αυτό. Εντάξει, για να μην κάνουμε άσκοπες κινήσεις. Δηλαδή με το που τελειώνει η προπόνηση, ξέρω ότι φαίνεται σαν αγκαρία. Αλλά αφού το κάνουν όλοι, καλό είναι να το κάνουμε σωστά. Τα τέρματα να μην τα αφήνουμε όπως να είναι, να τα μαζεύουμε για να μπορώ μετά εγώ να τα δένω. Δεν βάλαμε τετράδα. Ναι, εντάξει. Τετράδα έχουμε βάλει. Εντάξει, απλά μπορεί να έχουμε κανένα τραυματισμό μες στην τετράδα να καλύπτει κάποιος άλλος. Τάσο, κλείσε λίγο. Όχι, κλείσε, Λοιπόν, δύο πράγματα. Φίλοι και φίλες του Άμπολα Sport, καλησπέρα σας. Το Άμπολα Sport με τον Τάσο Ζαφυρίου. Είμαστε στο γήπεδο των Τραχώνων, στον Άλυμο, όπου ήρθαμε για να παρακολουθήσουμε την προπόνηση του αθλητικού ομίλου Τραχώνων. Είναι
Είμαστε στο γήπεδο των Τραχώνων, στον Άλυμο και στην προπόνηση του αθλητικού ομίλου Τραχώνων. Σήμερα είναι η τρίτη προπόνηση της ομάδας. Λοιπόν, μαζί μας ο προπονητής του αθλητικού ομίλου Τραχώνων, Κώστας Δελάβρας. Coach, καλησπέρα, καλή αγωνιστική χρονιά. Καλησπέρα και σας. Λοιπόν, Δευτέρα, από τη Δευτέρα έτσι ξεκινήσατε την προετοιμασία. Με στόχο να δουλέψουμε σκληρά, να βγάλουμε ένα καλό πρόσωπο στο γήπεδο, να επανέλθει λίγο το χαμόγελο, να τρέξουμε, να παίξουμε, να ξεπεράσουμε έτσι λίγο την απραξία και σιγά σιγά να αρχίσουμε να προετοιμαζόμαστε για την αγωνιστική περίοδο. Στην οποία οι στόχοι είναι πάντα ψηλοί για τους Τράχωνες. Έτσι. Θα δείξει. Η πορεία έτσι της ομάδας στο φετινό πρωτάθλημα έτσι μέχρι τη διακοπή στη σεζόν που θεωρείται ως μη γενόμενη ήταν πάρα πολύ καλή πορεία. Γι' αυτό και εγώ, γι' αυτό και μόνο μας υποχρεώνει να δουλέψουμε σκληρά για την επόμενη σεζόν. Ψηλά τα σταράκια. Και παρέμεινε έτσι το ρόστερ. Σχεδόν το ίδιο, με πολύ ελάχιστες προσαρτήσεις. Θα γίνουν κάποιες προσθήκες. Ίσως, ποτέ δεν ξέρω. Μόνο αν είναι ποιοτικός ποδοσφαιριστής και πρέπει να θα βοηθήσει το ρόστερ πιο πολύ. Ωραία. Σήμερα είναι η τρίτη μέρα, έτσι. Η τρίτη, ναι. Οι προπονήσεις θα είναι καθημερινές. Βεβαίως. Υπάρχουν μέρες που θα υπάρχουν διπλές προπονήσεις. Βεβαίως. Πάντα έχουμε διπλές προπονήσεις. Δεν έχουμε πάρα πολλές. Θα κάνουμε, νομίζω, 7 στο σύνολο σε όλη την προετοιμασία και αυτό γιατί φέτος ίσως χρειαστούν περισσότερο αθλητικό κομμάτι. Πρώτο φιλικό, Κώστα. Είναι την άλλη εβδομάδα, το άλλο Σαββατοκύριακο. Δύο φιλικά έχουμε. Το ένα με τον Ατρόμητο την ΚΑΠΑ 17 και το δεύτερο με τον Δία Κορυδαλού. Σάββατο και Κυριακή. Ωραία. Κώστα, να μου αναφέρεις και τους συνεργάτες σου στο team. Ναι, είναι ο Βασίλης ο Παπαϊωάννου, γυμναστής της ομάδας. Ο Δημήτρης ο προπονητής των Αμφιλάτικων και ο Αστέης ο Δημητριάδης που είναι ο γενικός αρχηγός ομάδας που είναι κάπου εκεί πίσω. Ωραία. Τι να περιμένουμε, Κώστα, από τον αθλητικό όμιλο Τραχώνων στο καινούριο πρωτάθλημα της Α κατηγορίας? Τι να περιμένουμε? Κοιτάξτε, δεν πάω να βάζουμε ταβάνι. Πιστεύω ότι θα παίξουμε ένα καλό ποδόσφαιρο. Αυτός είναι ο πρωταρχικός μας στόχος. Θέλουμε να είμαστε μια υγιή ομάδα, να βγάλουμε ένα υγιή πρόσωπο στο γήπεδο. Θέλουμε να επενδύσουμε στο νέο έμψυχο υλικό που έχουμε, που και φέτος είναι πολύ μικρή ηλικία. Και σιγά σιγά να βελτιωθούμε σαν ομάδα. Ωραία. Κώστα, κλείνοντας, τη δική σου ευχή, έτσι, το δικό σου μήνυμα εν ώψη καινούρια σεζόν. Υγεία. Να είμαστε χαρούμενοι, να είμαστε ευτυχισμένοι, γιατί μετά από όλο αυτό που περάσαμε, νομίζω ότι μόνο αυτό έχει σημασία. Σε όλες τις ομάδες και φυσικά σε όλους τους ποδοσφαιριστές. Και να ξεκινήσει και να ολοκληρωθεί κανονικά, έτσι, φυσικά, να μην έχουμε. Πολύ βασικό κομμάτι, να ολοκληρωθεί. Ωραία. Κώστα, ευχαριστώ. Κάθε επιτυχία έτσι στην ομάδα την καινούργια σεζόν. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε.